Αγαπητοί ακροατές χαίρετε. Στην παρούσα ομιλία θα αναφερθούμε στις πλάνες του γνωστού τηλεβιβλιοπόλη Δημοσθένη Λιακόπουλου. Θα διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από την Αγία Γραφή και θα τα σχολιάσουμε. Αποσπάσματα ανερετικά των πλανών του Δημοσθένη Λιακόπουλου. Διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4, εδάφια 23 και εξής. Απολυθέντες δε ήλθον προς τους ιδίους και απήγγυλαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπων. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων, «Δέσποτα, σιωποιήσα στον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής». Ο διαστόματο Δαβίδ Πεδό σου υπών ή να τι έθνη, και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλεί τη γη, και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρε υπαλυθία επί τον Άγιον Πέδα σου Ιησούν, ο Νέχρισα, Ιρόδιστε και Πόντιο Πιλάτο, συνέθνεση και λαοί Ισραήλ, ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προόρισε γενέστε και τα νυν, κύριε, έπειδε επί τα σαπειλά αυτών και δω τη δούλη σου με τα πάση λαλήν το λόγων σου. Εν το τη χείρα σου εκτίνησε ισίας και σημεία και τέρατα γίνεσθε δια του όνοματος του Αγίου Παιδό σου Ιησού. Και διηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπο ενώ ήσαν συνηγμένοι και πλήστησαν άπαντε πνεύματο Αγίου και ελάλουν το λόγον του Θεού με αυτό ήταν λοιπόν το χωρίο πράξης Αποστόλων, κεφάλαιο 4, εδάφιο 23 έως 31. Αναφέρεται στους δύο Αποστόλους, τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιωάννη, οι οποίοι επιστρέφουν μετά την αποφυλάκησή τους προς τους χριστιανούς και απήγγειλαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπων. Οι χριστιανοί, αφού άκουσαν τα λεχθέντα υπό των Αποστόλων, Αφού άκουσαν τα παθήματα των Αποστόλων από τους ε, θεομάχους αρχιερείς, ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεό και είπον όλοι μαζί προσευχήθηκαν ανέπεμψαν έπεμψαν στον Θεό. Η Θεόπνευστη Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί ότι τα λόγια που ακολουθούν, τα λόγια που διαβάσαμε αποτελούν προσευχή των ε, χριστιανών προ τον αληθινό Θεό. Λέγουν οι χριστιανοί προς τον Θεόν «Σύ οποιήσας τον ουρανόν και την γη και την θάλασσαν και πάντα τα ἐναυτής Ο Θεός είναι Αυτός που δημιούργησε τα πάντα. Δημιούργησε την γη, την θάλασσα και τον ουρανό. Ο πλανεμένος όμως Δημοσθένης Λιακόπουλος και οι αυτόν αυτών στα ασεβή διδάγματά του ισχυρίζονται ότι ο κόσμος που βλέπουμε είναι ψεύτικος. Είναι ένα μάτριξ όπως λέγουν που το δημιούργησε ο σατανάς Σαμαέλ. Βλέπετε αγαπητοί οι την στην αντίφαση των διδασκαλιών του Λιακόπουλου με την Καινή Διαθήκη. Δημιούργημα του Θεού ο κόσμος λέγει η Καινή Διαθήκη. Όχι λέγει ο κύριος Λιακόπουλος. Ο διάβολος δημιούργησε τον ψεύτικο κόσμο που βλέπουμε. Σκεφτείτε αγαπητοί της ασεβής συνέπειε μια τέτοιας διδασκαλίας περί ψεύτικου κόσμου δημιουργήματος δίθεν του σατανά. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που βρίσκονται στην Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι και αυτά μέρος του ψεύτικου κόσμου. Ας μας απαντήσει ο κύριος ε, Λιακόπουλος ναι ή όχι. Το σώμα του Χριστού ποιο το δημιούργησε. Ποιο. Πέθανε αληθινά ο Χριστό. Και πώ γίνεται να πεθάνει αληθινά κάποιο αν ο κόσμο είναι ψεύτικος, αν ο κόσμο είναι ένα μάτριξ, αν είναι μια ψευδέστηση. Αν δεν πέθανε ο Χριστό αληθινά, τότε ούτε αναστήθηκε αληθινά και άρα αδελφοί μου δεν σωθήκαμε, δεν σωθήκαμε αληθινά. Πρέπει να προσεχθεί λοιπόν πάρα πολύ αυτό το σημείο, να προσέξουν πολύ οι διάφοροι αναμεταδότες των βλασφημιών του Λιακόπουλου. Παρουσιάζεται ο Λιακόπουλο ως δίθεν χριστιανός, ενώ είναι φορέας δαιμονικών πραγματικά διδασκαλιών. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέγω. Λέγει το ιερό κείμενο της κοινή Διαθήκης ο διαστόματος Δαβίδ πεδόσου, σου υπών. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρα επαληθείας επί τον Άγιον Πέδα σου Ιησούν ο Νέχρισσας, ηρώδηστε και πόντιος πιλάτος συνέθνεση και λαής Ισραήλ. Οι χριστιανοί στην προσευχή τους προς το Θεό αναφέρονται στον προφητάνακτα Δαβίδ, στον προφήτη βασιλέα του Ισραήλ τον Δαβίδ και παραθέτουν απόσπασμα από τον δεύτερο ψαλμό του. Ο Δαβίδ όμως είναι προφήτης του Γιαχβέ. Ο αιρετικός Λιακόπουλος, ο πλανεμένος Λιακόπουλος Δημοσθένης, διδάσκει όμως ότι ο Γιαχβέ δεν είναι ο αληθινός Θεός των χριστιανών αλλά άκουσον άκουσον ότι δίθεν ο Γιαχβέ είναι ο διάβολος Σαμαέλ. Επίσης ο Λιακόπουλος και οι οπαδοί του πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη, από την οποία όμως παραθέτει πολλές φορές η Καινή Διαθήκη, όπως στο λόγο απόσπασμα που παραθέτει η Καινή Διαθήκη από τον δεύτερο ψαλμό του Δαβίδ. Ας μην παριστάνουν λοιπόν τους οπαδούς του Ιησού οι βριστές της Αγίας Γραφής. Ας μην παριστάνουν τους τιμητές του χριστιανισμού. Μάλιστα, αν δούμε το εβραϊκό κείμενο του αποσπάσματος του ψαλμού που παραθέτει η Καινή Διαθήκη στις πράξεις των Αποστόλων, θα δούμε ότι υπάρχει το τετραγράμμα το όνομα του Θεού, το Γιαγβέ. Διαβάζουμε από την παλιά Διαθήκη στο δεύτερο ψαλμό, εδάφια 1 και 2 οι νατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί, επί, το αυτό κατά του Κυρίου, για χβέ σύμφωνα με το ευρωϊκό κείμενο, και κατά του Χριστού αυτού. Η δε καινή διαθήκη συνεχίζει. Και δε ηθέντων αυτών, και ηθέντων αυτών, ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι, και πλήστης άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάλουν το λόγο του Θεού με τα Αφού λοιπόν οι χριστιανοί, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, σύμφωνα με το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, προσευχήθηκαν στο Θεό του Δαβίδ, τον Γιαχβέ δηλαδή, και παρέθεσαν μάλιστα και απόσπασμα από την Παλαία Διαθήκη που πολεμά ο Λιακόπουλος και η Συναυτό, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Έτσι μας λέει, μας πληροφορεί η Καινή Διαθήκη, ότι επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Αν ο Γιαχβέ δεν είναι ο αληθινός Θεός ημών των χριστιανών, θα επληρούν το οι χριστιανοί με Άγιο Πνεύμα μετά την προσευχή προς τον Γιαχβέ. Όταν οι οπαδοί των διδασκαλιών Λιακόπουλου φημώνονται από την Καινή Διαθήκη και την σαφή διδασκαλία αυτής, την πολεμούν και αυτοί λέγοντας ότι δήθεν έχει εμβόλυμα στοιχεία. Αποδείξεις έχουν για αυτά που λέγουν. Ο παντοδύναμος Χριστός, τον οποίον λέγουν ότι ακολουθούν, πώς επέτρεψε την όθευση του Ευαγγελίου Του. Έχουν να μας υποδείξουν μία μη νοθευμένη έκδοση της Καινής Διαθήκης. Περιμένουν να μας, περιμένουμε να μας την υποδείξουν. Αγαπητοί αδελφοί, Μακριά, φύγετε μακριά από τις πλάνες του τηλεβιβλιοπόλη Δημοστένη Λιακόπουλου. Διαβάζουμε στον προφήτη Ζαχαρία, στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Και είπε Κύριος Γιαχβέ προς τον διάβολον, επιτιμήσε Κύριος Γιαχβέ, στο εβραϊκό, ενσύ διάβολε και επιτιμήσε Κύριος, γιαχβέ στο εβραϊκό, ενσύ ο εκλεξάμενος στην Ιερουσαλήμ. Λέγει ο γιαχβέ στον σατανά, ήθε να σε επιτιμήσει ο γιαχβέ σατανά, ναι ήθε να σε επιτιμήσει ο γιαχβέ που εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Ο γιαχβέ σύμφωνα με το απόσπασμα του προφήτου Ζαχαρία στην Παλαιά Διαθήκη ομιλεί προς τον διάβολο. Άρα δεν είναι ο διάβολος που λέει ο Γιωλιακόπουλος και όχι μόνον αυτόν αλλά ο Γιαχβέ απευθυνόμενος στον διάβολο διακρίνει τον εαυτό του από άλλον Γιαχβέ, από άλλο θείο πρόσωπο, φανερώνοντας έτσι το θεόπνευστο κείμενο του Ζαχαρία ότι υπάρχει διάκριση προσώπων στον ένα Θεό. Και είναι φυσικό αυτό γιατί ο ένα Θεό, ο Γιαχβέ, είναι τριαδικό. Είναι ο τριαδικό Θεό, τον οποίο πιστεύουμε εμείς οι Χριστιανοί. Λοιπόν. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση μας πάνω στις κακοδιδασκαλίες του Δημοσθένη Λιακόπουλου και θα αναφερθούμε στο ανθρώπινο σώμα το οποίο σύμφωνα με το Λιακόπουλο είναι μέρος του ψεύτικου κόσμου του σατανά και είναι κακό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προσκορυνθίου σε επιστολή κεφάλαιο 6 εδάφια 15 και 19 έως 20. Επαναλαμβάνω, πρώτη προσκορυνθίου σε επιστολή του Αποστολού Παύλου στην Καινή Διαθήκη κεφάλαιο 6 εδάφια 15 και 19 έως 20. Ουκ είδατε «Οτι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν» «Ή ουκ είδατε ότι το, το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν» «Ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν» «Ηγοράσθητε γάρ τιμής» «Δοξάσατε δί των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού» Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, τα σώματά μας είναι μέλη Χριστού, ναός του ενιμήν Αγίου Πνεύματος. Και επίσης το σώμα μας, όπως και το πνεύμα μας, ανήκουν στο Θεό, άτινα εστί του Θεού. Ο γνωστός όμως τηλεπλασιέ, Δημοσθένης Λιακόπουλος, εισηγήζεται στα βιβλία του και στις εκπομπές του ότι ο δημιουργός του ανθρώπινου σώματος είναι ο διάβολος, αν είναι δυνατόν αγαπητοί ακροατές. Αν είναι δυνατόν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προσκρονθίου επιστολή στο κεφάλαιο 12, εδάφια 12, 14-18 και 24. Καθά περγάρ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά και γάρ το σώμα ούκ εστίν εν μέλος, αλλά πολλά, εάν είπε ο πού ότι ούκ ημί χείρ, ούκ ημί εκ του σώματος, ού παρα τούτο ούκ εστίν εκ του σώματος, και εάν είπε το ους ότι ου κοιμή οφθαλμός ου κοιμή εκ του σώματος ου παρα τούτο ου και στην εκ του σώματος η όλον το σώμα οφθαλμός που η ακοή η όλον ακοή που η όσφρησης νινί δε ο Θεός έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτόν εν το σώματι καθώς η θέλησεν ο Θεός συνεκέρασε το σώμα. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του σώματος του ανθρώπου, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, όχι ο διάβολος Σαμαέλ που διδάσκει ο πλανεμένος Λιακόπουλος. Ας μας απαντήσει, επαναλαμβάνω και πάλι ο Λιακόπουλος και η αυτό ποιος δημιούργησε το ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, ποιος δημιούργησε το ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Υπενούν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν, αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Ιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώσες τη βρώσεις και το αίμα μου αληθώσες τη ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδάφια 53-56. Ο Ιησούς Χριστός λέγει, η γάρ σάρξ μου αληθώς σε στιβρώσεις και το αίμα μου αληθώς σε στυπώσεις. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα του Χριστού και το ανθρώπινο αίμα του είναι αληθινά τροφή και ποτό. Ο θλιβερός όμως Λιακόπουλος και τα ατυχή θύματα αυτού πιστεύουν ότι ο κόσμος που ζούμε και τα σώματά μας είναι εικονικά, μάτριξ όπως λέγουν δημιούργημα του σατανά Σαμαέλ. Πας γάρ οίκος κατασκευάζεται υποτινός, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου κεφάλαιο 3 εδάφιο 4. Ο Θεός λέγει η Καινή Διεθήκη κατασκεύασε τα πάντα, άρα και τον κόσμο όλο και τα σώματά μας, όχι ο διάβολος κύριε Λιακόπουλε, όχι ο διάβολος. Ταύτα δε αυτών λαλούντων, αυτός ο Ιησούς έστει εν μέσω αυτών και λέγει αυτής. Ειρήνη ημίν. Πτωηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Και είπε αυτή τι τετραγμένοι εστε και διατί διαλογισμοί αναβαίνουν εν τες καρδίες ημών. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ ημίη ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστία ούκ έχει καθώς σε με θεωρείται έχοντα και τούτο υπόν επέδειξεν αυτή τα χείρια και τους πόδας. Έτι δε απιστούν τον αυτόν από τις χαράς και θαυμαζόν τον είπεν αυτής. Έχετε τι βρόσιμον ενθάδε, η δε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισίου κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιον 24. Εδάφια 36-43 Το σώμα του Ιησού που σταυρώθηκε αναστήθηκε. Αν ο κόσμος, ο κόσμος μας είναι εικονικός όπως μορολογεί ο Λιακόπουλος τότε ο Χριστός εικονικά πέθανε σε εικονικό σταυρό και εικονικά αναστήθηκε και εικονικά μας έσωσε. Άπαγε της Λιακοπούλιας βλασφημίας δε το πνεύμα του αγύραντος Ιησούν εκ νεκρών εκεί εν ημίν, ο αγύρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Προσδρομένως επιστολή του Αποστόλου Παύλου κεφάλαιο 8ο εδάφιο Τα θνητά μας σώματα θα αναστηθούν σε πείσμα του Λιακόπουλου και των νεοπλατωνικών θεωριών του παρέθεσα λίγα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, διότι την Παλαιά Διαθήκη την πολεμά ο δίθεν ο Χριστιανός Λιακόπουλος. Βέβαια η πραγματικότητα είναι ότι οι ερετικοί σαν τον Λιακόπουλο αρνούνται στην ουσία ολόκληρη την Αγία Γραφή και την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γι' αυτό πρέπει αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτούς που με όλα τα σύγχρονα μέσα της προπαγάνδας, εκπομπές τηλεοπτικές, εκπομπές ε ραδιοφωνικές με το ίντερνετ, με φιλάδια, βιβλία, με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο προσπαθούν να παραπλανήσουν τους απλοϊκούς ανθρώπους στις πλάνες τους. Λοιπόν, ο κύριος Λιακόπουλος έχει φύγει από την Ορθοδοξία, έχει καταπέσει σε διάφορες δαιμονικές πλάνες, σε αιρέσεις, και διαδίδει αντιχριστιανικά δόγματα και αντιεκκλησιαστικά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ενημερωμένοι, να έχουμε την Αγία Γραφή, να έχουμε τα επιχειρήματα για να τον αντιμετωπίζουμε. Να μην μας πιάνει κορόιδα ο κάθε πλανεμένος, ο κάθε ψευδοπροφήτης, ο κάθε τηλεπλασιαί. Αγαπητοί αδελφοί, σας εύχομαι καλές σορτές, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον ο νέος ενιαυτός αυτός του Κυρίου.